Πάμε κατευθείαν στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μεδικό. Και εξωτερικών, το ξέχασα. Και εξωτερικών. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, με τα θέματα παιδείας ή τουλάχιστον με τη διάσταση που έχει να κάνει με τον τομέα της δημόσιας τάξης. Ένα σχόλιο σας για όσα γίνονται αυτές τις μέρες, στον απόϊχο αυτών που έγιναν στην ΑΣΟΕ, με δεδομένο ότι αν είχατε δίπλα σας τώρα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε ότι καλά, αφού βρέθηκε οπλισμός ή ό,τι άλλο στην ΑΣΟΕ, δεν έπρεπε να υπάρχει αστυνομική παρουσία και να διασφαλιστεί ότι δεν θα είναι γιάφκα εντός πολλών εισαγωγικών των πανεπιστήμιων. Τι θα το απαντούσατε? Ναι, κύριε Μελιγκόν, γιατί τα είπαμε και στη Βουλή χτες το βράδυ αυτά. Είναι ένα θέμα αν η αστυνομία πήγε, βρήκε ό,τι βρήκε, σε αυτό ήμασταν ξεκάθαροι και η αριστερά είναι πάντα ξεκάθαρη σε αυτά τα θέματα. Κι άλλο είναι, πήγανε την επόμενη το μεσημέρι 200 φοιτητές για να μπουν στο πανεπιστήμιο τους να κάνουν συνέλευση. Ναι. Ας ξεχωρίσουμε εντελώς τα πράγματα. Και εκεί βρίσκονται αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ. Είναι μία εικόνα που ως ελληνική κοινωνία, που οι νέοι και οι νέες πηγαίνουν στα πανεπιστήμια, μπορούμε να αντέξουμε? Είναι μία εικόνα που είναι δικιά μας εικόνα. Είναι δηλαδή δικιά μας εικόνα, δεν εννοώ του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του οποιοδήποτε. Είναι δικιά μας, της ελληνικής κοινωνίας, μετά από 40 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Εμείς εκεί επιμένουμε. Θέλουμε κλειστά πανεπιστήμια με λουκέτο που δεν θα μπορούν να μπαίνουν οι φοιτητές. Το να υπάρχει γιάφκα, το να υπάρχει οτιδήποτε, βέβαια, προσέχτε, έχει δημιουργηθεί μία εικόνα, και αυτή είναι εκ του πονηρού, ότι τα πανεπιστήμια είναι άντρα ανομίας. Καταρχάς είναι άκρος προσβλητικό για τα πανεπιστήμια. Ξέρετε, είμαι πανεπιστημιακός. Ναι. Δουλεύω πάνω από 20 χρόνια στα πανεπιστήμια. Είναι ντροπή πραγματικά να έρχεται μία κυβέρνηση και τα δικά της δημόσια πανεπιστήμια, τα δικά μας, να τα κατεβάζει και να τα υπονομεύει τόσο πολύ και να λέει ότι πρόκειται για γιάφκες. Πόσος επιστημονικός κόσμος έχει βγει από αυτά τα πανεπιστήμια, πόσο σημαντικοί άνθρωποι, πόση σημαντική έρευνα παράγεται στα πανεπιστήμια, γιατί Νέα Δημοκρατία ξαφνικά έχουν γίνει γιάφκες. Ναι. Όταν όμως η δεξιά, και θα μιλήσω με τέτοιους όρους πια, προτάσει το θέμα της ανομίας στους δημόσιους χώρους όπως είναι το πανεπιστήμιο ή προτάσει το επιχείρημα ότι η αριστερά περιθάλπτει ή προστατεύει ή έστω δεν είναι καθαρή απέναντι στην ανομία, στην παραβατικότητα και αυτά, κάτι άλλο συμβαίνει, κυρία Μελιγκόνη, και εδώ η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Αυτές τις τελευταίες μέρες έχει ανέβει το θέμα της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια και της ανομίας. Γιατί άραγε? Εχθές πέρασε από τη Βουλή, πέρασαν οι τροποποιήσεις στους νέους ποινικούς κώδικες που είχαμε κάνει εμείς. Ξέρετε ποια ήταν μία από τις σημαντικές τροπολογίες και μία από τις σημαντικές τροποποιήσεις? Το να χαριστούν, να υπάρξει φροντίδα και προστασία για τους τραπεζίτες που δώσανε τα αέρα δάνεια και στα κόμματα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αλλά βέβαια και στους μηντιάρχες. Θυμόμαστε τον κύριο Ψυχάρη να λέει με πάρα πολύ μεγάλη άνεση στη Βουλή, όταν ρωτήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή πώς το πήρατε με δάνειο, και είπε με αέρα. Εχθές λοιπόν είχαμε μία τέτοια τροπολογία, η οποία ήταν απολύτως χαριστική στους τραπεζίτες. Δεν μπορεί τώρα ο εισαγγελέας αυτεπάγγελτα να διώξει έναν τραπεζίτη. Γιατί? Γιατί έβλαψε το δημόσιο συμφέρον. Όχι. Πρέπει να γίνει έγκληση από την ίδια την τράπεζα, από τους ίδιους τους τραπεζίτες. Ναι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δεύτερο σημείο. Επίσης, εχθές πέρασε διάταξη βάσει της οποίας όσων έχουν δημευτεί οι περιουσίες τους, επειδή έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, επειδή κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, για offshore, για οτιδήποτε τέτοιο, πέρασε εντελώς τα μαλακά ότι αν μέσα σε 18 μήνες δεν εκδικαστεί η υπόθεση, πάει, τα παίρνουν πίσω, δεν τρέχει τίποτα, απολύτως.
σήμερα οι Financial Times είχαν ένα άρθρο πάρα πολύ αποκαλυπτικό για να καταλάβουμε γιατί όλο αυτό περί ανομίας. Είπανε ότι ο Μητσοτάκης, ακριβώς για αυτές τις διατάξεις που πέρασαν χτες στη Βουλή, καθιστά την Ελλάδα χώρα ξεπλήματος, μαύρου χρήματος και προστασίας όσων έχουν offshore και διάφορα τέτοια. Αυτό το γράφουν οι Financial Times. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μελιγκόνη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και συμπληρώνει μάλιστα ότι η χώρα μας, σε αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, ναι, το ΣΥΡΙΖΑ, που σε αυτό ήταν πάρα πολύ αυστηρή και στους ποινικούς κώδικες είχε περάσει ειδική διάταξη για αυτά τα θέματα, λέει ότι τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη πάει σε μία άλλη γραμμή που θα κάνει κακό στη χώρα. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που η ελληνική κοινωνία πρέπει να τα καταλάβει. Για να τα καταλάβει όμως, κύριε Μελιγκόνη, πρέπει να τα ακούσει. Ναι. Ακούγονται από εσάς εδώ, από το δελτίο ειδήσεών σας, γιατί είναι αντικειμενικό. Συνήθως όμως αυτό που ακούγεται είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζει την παραβατικότητα. Γιατί υποστηρίζει το εξής απλό. Δεν γίνεται αυτός ο νόμος κοιτάξει, ναι, γιατί αντί να προσφέρουμε ασφάλεια στους πολίτες, τους μεγαλώνουμε την ανασφάλεια. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Μία οικογένεια έχει ένα νέο παιδί και πήγε σε ένα μπαρ, ναι, και ορμάει η αστυνομία μέσα και το βάζει αυτό το παιδί γονατιστό. Με τα χέρια στον αφιένα, λέτε, για την ιστορία στον Γκάζι τώρα. Με τα χέρια στον αφιένα. Σε ποιον δημιουργεί ασφάλεια όταν η αστυνομία γίνεται εργαλείο νόμου και τάξης με αυτή την έννοια αυταρχισμού, ναι, από εργαλείο ασφάλειας γίνεται εργαλείο ανασφάλειας. Δηλαδή όταν λέει ο κύριος Βορύδης ότι ας χρησιμοποιήσει και ξύλο η αστυνομία, πείτε μου ποιος Έλληνας πολίτης αισθάνεται ασφαλής. Απ' την άλλη πλευρά, τώρα, αν είχατε δίπλα σε ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας ρωτούσε, όταν κάποιοι φοιτητές μπαίνουν σε μια σχολή που η σύγκλητος έχει αποφασίσει να είναι κλειστή και σπάνε το λουκέτο, ένας γονιός που το παιδί του φοιτά σε αυτή τη σχολή, ναι, πώς θα αισθανθεί άμα με κάποιο τρόπο δεν αντιμετωπιστεί όλη αυτή η εισβολή, το σπάσιμο του λουκέτου κτλ. Τι θα του απαντούσατε? Καταρχάς θα παραπέμψω στην απόφαση της συγκλήτου του Πολυτεχνείου, που έχει επίγνωση και συνείδηση του ρόλου του, το τι είναι το Πολυτεχνείο, και είπε το Πανεπιστήμιο μας ανοιχτό. Ναι. Η σύγκλητος, γιατί να βγάλει απόφαση της ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αλλά είναι δικό του θέμα. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Πήρανε μία απόφαση, ναι, στα δικά μου μάτια, ως πανεπιστημιακού πια, όχι ως πολιτικού προσώπου, ως πανεπιστημιακού, ναι, αυθαίρετη. Να κλείσει έτσι το Πανεπιστήμιο. Πάντως αυτό δεν είναι μια πρακτική. Όταν, ας πούμε, μυρίζει μπαρούτι πριν το Πολυτεχνείο, να κλείνουν τα ιδρύματα. Τρεις μέρες πριν. Και εμφανίζονται εκεί 200 φοιτητές, ναι, δεν ξέρω πόσοι ήταν, οι οποίοι δεν έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους και τα κεφάλια τους για να χρησιμοποιηθεί το επιχείρημα ότι είναι κουκουλοφόροι. Δεν κρατάνε τίποτα στα χέρια τους, ναι, γιατί ακούμε συνέχεια καδρών. Είναι παιδιά, όπως όλα τα παιδιά, που πήγανε στο πανεπιστήμιο τους, είδανε κλειστή την πόρτα, την άνοιξαν και μπήκαν. Δικαιολογούνται τα ΜΑΤ. Να χτυπήσουνε, να έχουν αυτά κρότου λάμψης και λοιπά, ναι, για να εμποδίσουν τους φοιτητές. Εμείς και όλη η κοινωνία είμαστε υπέρ των ανοιχτών πανεπιστημίων. Δεν μπορεί λοιπόν, αφού έκλεισε, την άνοιξαν τη σχολή τους και μπήκανε. Ούτε κάνανε βανδαλισμούς, ούτε κάνανε οτιδήποτε. Θα αρχίσουμε και θα θεωρούμε τώρα τους φοιτητές, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή και από το Υπουργείο Παιδείας, μπαχαλάκηδες, παραβάτες, οι οποίοι χρειάζονται συνέχεια αστυνομία για να μπορούν να είναι, για να έχουν αυτό που θέλει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν θέλει δημόσια πανεπιστήμια και γενικώς η κυβέρνηση δεν θέλει δημόσιους χώρους ανοιχτούς και ελεύθερους, γιατί οι δημόσιοι χώροι ασκούν έλεγχο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, ναι, και να μας παρακαλώ το κάνετε λίγο λιανά και επίσης να απαντήσετε στο κατά πόσον, κατά τη γνώμη σας, όλα αυτά κουμπώνουν με τα σχέδια που έχει το Υπουργείο Παιδείας. Τα ακούμε και στο δημόσιο διάλογο. Προχθές, ας πούμε, το είπε και ο κύριος Μπαμπινιώτης, ιστορικός, ναι, πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, να έχει κάποιος κάρτα ή πάσο για να μπαίνει στο, ναι, πανεπιστήμιο του. Αν έχει να κάνει δηλαδή με την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας στον ΑΕΗ πια. Ναι. Αυτά που είδαμε από την Υπουργό Παιδείας μέχρι σήμερα δεν
ευαγγελίζονται τίποτα το καλό. Κατάργησε χωρίς καν να λειτουργήσουν τμήματα και σχολές. Mm-hmm. Εσείς ως βουλευτής Αχαΐας το πληρώσατε και πρώτοι εντός εισαγωγικών με την νομική Πάτρας. Η νομική αμέσως, πρωτού καν με το που ιδρύθηκε, ήρθε και την κατάργησε. Από πότε μία κυβέρνηση σπάει το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων? Αν σεβόμαστε τα πανεπιστήμια και αν σεβόμαστε την νομιμότητα, κύριε Μελιγκόνη, mm-hmm. γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η νομιμότητα τι λέει? Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων. Ναι. Για να δημιουργηθούν τα νέα τμήματα και οι νέες σχολές, είχαν αποφασίσει οι σύγκλητοι των πανεπιστημίων. Γιατί πριν είπαμε για τη σύγκλητο που έκλεισε. Τώρα το ότι έχουν αποφασίσει οι σύγκλητοι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ναι. Είχαν αποφασίσει οι σύγκλητοι. Το Υπουργείο Παιδείας τότε, επί κυβέρνησής μας, με Γαβρόγλου, είχε δώσει και χρηματοδότηση και προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό, διδακτικό ερευνητικό προσωπικό για να λειτουργήσουν αυτά τα τμήματα. Mm-hmm. Είναι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Ναι. Κανένα σεβασμό σε αυτά, καμία διαβούλευση. Έρχεται μία υπουργός παιδείας και λέει όχι, εγώ τα κλείνω. Γιατί δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν τα θέλω. Ναι. Γιατί ξέρετε τι θέλω, κυρία Μελιγκόνη, μας λέει η κυρία Κεραμέως και αυτό φάνηκε. Γιατί θέλω να πηγαίνουν τα παιδιά στα κολέγια. Μειώνω τον αριθμό των εισακταίων, mm-hmm. τον συρρυκνώνω σε τέτοιο βαθμό που είναι αδύνατον πια τα παιδιά να μπορούν να έχουν, οι νέοι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια, καλά για ελεύθερη πρόσβαση δεν το συζητάμε, να κατευθυνθούν στα κολέγια. Και τι κάνει σε σχέση με τα κολέγια? Αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων ισότιμα με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων. Δηλαδή υποβιβάζονται τα πανεπιστήμια μας, ναι, σε κολέγια. Έρχομαι εγώ λοιπόν και θα πω, παραβατικότητα και ανομία, βεβαίως είμαστε mm-hmm. κάθετα οριζόντια κατά της παραβατικότητας και της ανομίας. Να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις της συγκλήτου, των συγκλήτων των πανεπιστημίων, ναι. Εφόδης της ύλης όμως. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει απόφαση τη συγκλήτου. Έχει απόφαση των φορέων της πόλης. Δεν ακούει κανέναν η κυρία Κεραμέως. Δεν διαβουλεύεται με κανένα και κλείνει μία σχολή. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κυρία Μελιγκόνη? Κλείνω μία σχολή σε πανεπιστήμιο που έχει αποφασίσει το πανεπιστήμιο για την ανάπτυξή του, για την εξωστρέφειά του, mm-hmm. για όλα αυτά που διατείνεται αυτή η κυβέρνηση ότι τα θέλει. Mm-hmm. Εκεί το κακό δεν υπάρχει. Υπάρχει κακό το ότι πήγανε οι φοιτητές, mm-hmm. ανοίξανε την πόρτα του πανεπιστημίου τους και μπήκανε μέσα. Ναι. Εδώ ας κρίνει η κοινωνία που μας ακούει. Και να καταλάβει η κοινωνία ότι αύριο το πρωί, γιατί είμαστε μια κοινωνία, όπως πολλές ευρωπαϊκές, που θέλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν. Ναι. Γι' αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αντί λοιπόν να τα διευκολύνουμε και τις οικογένειες και τους ανθρώπους που έχουν παιδιά εν γέννη, αντί να τους διευκολύνουμε, εμείς τους κλείνουμε το δρόμο. Και τι πετάμε από δίπλα? Είναι άντρα νομία στα πανεπιστήμια μας. Ναι. Για να περάσουμε και σε άλλα θέματα, εν αναμονή και περαιτέρω πληροφοριών για το τι διημήφθη στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ζάεφ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή έχετε φυτέψει και στο Υπουργείο Εξωτερικών, μήπως τι θα μπορούσε πραγματικά να κάνει η Ελλάδα για να κάμψει τις όποιες αντιρρήσεις έχει ο πρόεδρος Μακρόν ως προς την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας? Θέλω να πω, μήπως στην προσπάθειά σας να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση υπερτιμάτε τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να επηρεάσει τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς? Ναι. Κυρία Μελιγκόνη, να πω καταρχάς ευτυχώς που αναφέρεστε σε αυτό το θέμα. Χαίρομαι που ο κύριος Μητσοτάκης συναντάει τον κύριο Ζάεφ, τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Mm-hmm. Δεν είναι πρωθυπουργός ούτε των Σκοπίων, ούτε του κρατηδίου της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι. Ευτυχώς, εντάξει, κέρδισε τις εκλογές λέγοντας τα Σκόπια και λέγοντας διάφορα στελέχη του ότι εμείς ποτέ δεν θα την πούμε Βόρεια Μακεδονία. Εν τούτης τώρα συναντάει τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Για να το λήξουμε αυτό το θέμα και να δούμε πόση υποκρισία mm-hmm. χρειάστηκε και πόση
χειραγώγηση μιας κοινωνίας προς μία άλλη κατεύθυνση που ανέβασε και διάφορα ακροδεξιά στοιχεία. Δεύτερον, εμείς δεν έχουμε υπερβάλει καθόλου σε αυτό το θέμα. Δεν είναι το πρόβλημα αν η Ελλάδα θα κατορθώσει να κάμψει τις αντιρρήσεις της Γαλλίας κατεξοχήν, της Δανίας, της Ολλανδίας κλπ. Είναι το θέμα, κύριε Μελιγκόνη, επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία ήταν εγκλωβισμένη από ακροδεξιά στοιχεία του ίδιου της του κόμματος, είδα ενδοκυβερνητική κόντρα, θα έχουμε και άλλες τέτοιες ενδοκυβερνητικές κόντρες, θα τα δούμε στην πορεία, και ενδοκομματικές. Αντί λοιπόν, επειδή ήταν εγκλωβισμένη σε αυτή τη ρητορική και στο φόβο τι θα πει ο ένας, γιατί έλεγε ο κύριος Δένδιας, Βόρεια Μακεδονία, του έβγαινε ο Μπογδάνος ή ο Κυρανάκης ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος, και τον εγκαλούσε ότι εμείς δεν θα την πούμε ποτέ Βόρεια Μακεδονία, έμεινε άπραγη. Ενώ εμείς είχαμε κάνει, πραγματικά είχαμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, η κυβέρνησή μας, και είχαμε δουλέψει πάρα πολύ για να κάνουμε συμμαχίες και να φαίνεται η Ελλάδα αυτό που είναι, ότι είναι ο πρωταγωνιστής της περιοχής και ότι θέλει ευρωπαϊκή γειτονιά, γιατί συμφέρει τη χώρα μας, η ευρωπαϊκή μας γειτονιά στα Βαλκάνια, και έλυσε και το μακεδονικό και για αυτούς τους λόγους. Αντί γι' αυτό είδαμε μια κυβέρνηση η οποία παρέπεε. Στην αρχή πήγε με τη γραμμή της Γερμανίας, ομαδοποίηση των δύο χωρών, Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας. Εμείς είχαμε πει, παρόλο που θέλουμε βέβαια να ενταχθεί και η Αλβανία, αλλά για την Αλβανία υπήρχαν μερικά θέματα. Ναι. Το σημαντικότερο για μας ήταν η ελληνική εθνική μειονότητα. Ναι. Πράγμα που δεν ακούμπαγε η Νέα Δημοκρατία. Είπαμε να ξεχωρίσουν τα δύο, και όπως λέει κιόλας και η συνθήκη της Λισαβόνας, η κάθε χώρα ανάλογα με την αξία της και τα βήματα που έχει κάνει. Άρα η Βόρεια Μακεδονία, και αν η Αλβανία κάνει αυτά τα βήματα που πρέπει, βεβαίως και η Αλβανία. Εκεί εγκλωβίστηκε η Νέα Δημοκρατία, πήγε καταρχάς με τη Γερμανία, την ομαδοποίηση δεν τη θέλανε αρκετές χώρες, ενώ εμείς είχαμε μία δική μας πολιτική που λέγαμε ότι θέλουμε αυτό, και δεν σημαίνει ότι θα κάμπταμε. Ποτέ δεν θα λαϊκίσω σε αυτά τα θέματα, το ξέρετε άλλωστε. Δεν σημαίνει ότι εμείς θα κάμπταμε τη Γαλλία, αλλά θα ξέρανε πάρα πολύ καλά και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη ποιος έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή την περιοχή και ποιος επιμένει και συσπυρώνει δυνάμεις. Δηλαδή, ο κύριος Ζάεφ, αμέσως μετά την αρνητική στάση της Γαλλίας να πάει στην Ιταλία και να μην έρθει στην Ελλάδα, δεν ήταν ότι καλύτερο για μας. Ναι. Δεν ήταν δηλαδή ότι καλύτερο η χώρα μας από αυτό που πεζόταν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, στα Βαλκάνια, να μην είναι αυτή που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ευτυχώς σας λέω τώρα, ευτυχώς, που ο κύριος Μητσοτάκης συναντιέται με τον Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη μάλιστα, και φαίνεται ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ξαναπάρει μπροστά σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, σε σχέση με την κατάθεση Φρουζή, από το μεσημέρι και μετά, όταν άρχισαν να γίνονται γνωστά όσα είπε ή φέρεται να είπε, τέλος πάντων, ο πρώην ισχυρός άνδρας Νοβάρτης για επαφές που είχε και με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ότι χαίρονταν στον σύνδεσμο φαρμακοβιομηχάνων όταν καταψήφιζε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά, ακούω γαλάζια στελέχη να προσπαθούν να πούν: να, ορίστε, ο Φρουζής με αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ χαιρόταν, και να προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν όλο αυτό. Πώς το βλέπετε, τι απαντάτε? Κύριε Μελιγκόνη, εγώ θα πω ένα πράγμα. Δυστυχώς και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ κρύβονται πίσω από το Φρουζή. Έχουν βρει τον κύριο Φρουζή ως το μεγάλο στήριγμά τους για να αποδείξουν ότι είναι σκευωρία. Το σκάνδαλο Νοβάρτης που ξέρει όλος ο κόσμος, από τους ξένους, από τις διεθνείς, από το διεθνές στερεώμα μέχρι εμάς, ότι είναι σκάνδαλο. Τι εννοώ με αυτό? Ο κύριος Φρουζής είναι κατηγορούμενος, έχει κατηγορίες, έχει κατηγορείται για κακουργήματα από το Φεβρουάριο του 2018. Μπορεί να πει ό,τι θέλει ο ίδιος για να δικαιολογήσει τον εαυτό του. Είναι σε θέση αμυνόμενου. Το θέμα είναι η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ τι κάνουν σε αυτή την υπόθεση.
Ο κύριος Φρουζής είπε σήμερα επίσης, που τον ρώτησε ο κύριος Λάπας, αν πιέστηκε από την κυρία του Λουπάκη για να δώσει πολιτικά πρόσωπα. Και είπε όχι. Προχτές ακούγαμε άλλα από διαρροές ότι έχει δώσει. Για το ότι ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και είμαστε υπερήφανοι που ψηφίσαμε εμείς επί Σαμαρά, δεν ψηφίζαμε για να βάζει ο κάθε κύριος Φρουζής προνομιακά στη τσέπη του ή στη τσέπη της βιομηχανίας του, αυτά θα τα ανακαλύψει η δικαιοσύνη, για να βάζει προνομιακά και να έχει προνομιακές σχέσεις με την κάθε κυβέρνηση και να κερδίσει αυτός εις βάρος άλλων φαρμακοβιομηχανιών. Εμείς ψηφίζαμε για ένα λόγο, για να μην περικοπεί η δαπάνη, η φαρμακευτική. Μάλιστα. Γιατί άνθρωποι καρκινοπαθείς, σας θυμηθούμε λίγο, δεν πάει πολύ, δεν είναι πολύ μακρινός ο χρόνος που συνέβησαν όλα αυτά. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν φάρμακα, με σοβαρότατες ασθένειες, καρκινοπαθείς κλπ. Και ενώ κοβότανε η δαπάνη για τα φάρμακα, κάποιες εταιρείες όπως η Νοβάρτης είχαν, τα έχει πει ο κύριος Φρουζής ο ίδιος, ο ίδιος τα έχει πει στα στελέχη της εταιρείας του, είναι βιντεοσκοπημένα, είναι όλα αυτά. Λέει, ευτυχώς εμείς έχουμε σχέσεις με τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ξέρουμε από πριν τι πολιτική πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Μελιγκόνη. Εμείς λοιπόν ψηφίζαμε και καλά κάναμε και ψηφίζαμε, για τη φαρμακευτική δαπάνη ψηφίζαμε. Τώρα η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ είναι προσλήπη σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά το λέω, προσλήπη να έχουμε ένα σκάνδαλο που όλο το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να συνηγορεί υπέρ της διαλεύκανσης αυτού του σκανδάλου, να έχουμε δύο κόμματα και κυρίως το κυβερνητικό κόμμα να προσπαθεί να στήσει μια σκευωρία, γιατί ο κύριος Σαμαράς φοβάται μην βρεθεί σε δύσκολη θέση, γιατί κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας φοβούνται, τι να κάνουμε τώρα, ή ο κύριος Λοβέρδος, εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, να σας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να μιλήσει. Και ένα τελευταίο, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Εμείς στη συνταγματική αναθεώρηση το έκανε θέμα και ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Τσίπρας, έχει στείλει δηλαδή ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη και περιμένει απάντηση. Ζητήσαμε να γίνει ερμηνευτική διάταξη στο άρθρο 86, το περίφημο άρθρο περί ευθύνης υπουργών, για να μην παραγραφούν τα εγκλήματα που έχουν γίνει επ' ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων και όχι κατά την άσκηση, να μην παραγραφούν. Τι θέλει η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ? Από εδώ και πέρα να μην παραγράφονται. Ό,τι έγινε έγινε, να τα αφήσουμε στο σκοτάδι, να γλιτώσουμε και την Νοβάρτης έτσι, και από εδώ και πέρα βλέπουμε. Εδώ εγώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα. Και να κλείσουμε με αυτό. Η κοινωνία υπέφερε από την κρίση και η κρίση έχει αιτίες. Δεν έγινε στον αέρα. Εάν δεν μιλήσουμε για αυτές τις αιτίες, αν αυτή η κοινωνία δεν αισθανθεί σε ένα βαθμό ότι δικαιώνεται, ότι καταλαβαίνει τι της συνέβη και γιατί της συνέβη, η Νέα Δημοκρατία θα επαναλαμβάνει τα ίδια όπως γίνεται με τους τραπεζίτες και διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες που τους χαρίζει τώρα τα πάντα. Κυρία Μονοστεμπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση εγώ, που είχαμε. Μελιγκόνη. Καλό σας βράδυ. Επίσης.